Για άλλη μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη στήριξή του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ό,τι αφορά την αγορά 40 νέων F-16 Viper και τον εξυγχρονισμό άλλων 80 παλαιότερων F-16 στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G20 στον Παλί. Ο Τζο Μπάιντεν ουδέποτε έκρυψε τις προθέσεις του να πάρουν οι Τούρκοι αυτό που ζητάνε. Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Τζο Μπάιντεν πλέον θυμάται τι είναι τα F-16. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο σύστημα που θέλει η Τουρκία να συνεχίζει να παραμένει ισχυρή. Εμάς μας θεωρούν άλλωστε δεδομένους και το κυριότερο, δεν τα βάζουμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση Ερντογάν και Μπάιντεν πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών για τον τύπο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας την για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων μέσω του κέντρου φιλοξενίας του Λαυρίου, ενώ εξέφρασε και την έντονη ενόχλησή του για την αμερικανική παρουσία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.